Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 σε διαφορετική ώρα σήμερα. Και σήμερα γιατί αυτές οι εβδομάδες έχουν παιχνίδια, υπάρχουν συνέντευξη τύπου, υπάρχουν αγώνες πάνω στην ώρα της εκπομπής. Οπότε αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμά μας, όπως κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι θα κάνουμε και αυτήν. Σήμερα είμαστε 7.30 με 8.30. Μην μπερδευτείτε και 8 η ώρα νομίζετε ότι θα σας πω καληνύχτα και το κλείσετε, γιατί θα πάμε μέχρι τις 8.30 παρέα ως ώρα για μπλε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στρίμις του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει είτε από ραδιόφωνο είτε από διαδίκτυο μέσω του e-radio. Και όχι μόνο φυσικά στη Θεσσαλονίκη, παντού όπου κι αν είστε. Αρκετοί μας ακούτε και από τις καλοκαιρινές διακοπές σας, Χαλκιδική, νησιά, εξωτερικό. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να το απολαμβάνετε. Το ξέρω ότι έχετε και, και το μυαλό σας στην καψούρα σας στον Ηρακλή. Όλοι μας το έχουμε, δεν αλλάζει αυτό. Είτε πάει κάποιος διακοπές, είτε δεν πάει. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι που πάνε και γυρνάνε δεν αλλάζει κάτι. Έτσι όπως φεύγουν, έτσι έρχονται για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, γιατί τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου γιόρταζε πρόσφατα. Ο Παντελής και ο Ηρακλής μαζί. Όχι ο Ανδρέας Παντελή, ο Παντελής του Αγίου Παντελεήμονος. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr για οτιδήποτε θέλετε να γράψετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε. Να τα πούμε έτσι μηνυματικά. Στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής θα πούμε τα κλασικά καθιερωμένα του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά που λέμε τόσους μήνες. Πραγματικά δεν μπορώ να παρεξηγήσω κανέναν, μα κανέναν που θα πει το ρήμα βαρέθηκα, το ρήμα κουράστηκα, το ρήμα συχάθηκα, το ρήμα εκνευρίστηκα και πολλά άλλα τέτοια παρόμοια. Νομίζω ότι ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον, όλοι κάπως έτσι αισθανόμαστε. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω πάντως εγώ είναι το πώς αισθάνονται οι υπόλοιποι που εξακολουθούν και πιστεύουν συγκεκριμένους ανθρώπους και εξακολουθούν και εμπιστεύονται συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν καταλάβει από αυτούς που ασχολούνται και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία ποδοσφαιρικός Ηρακλής, αφημί, ραντεβού, το ένα τ' άλλο. Πόσοι έχουν καταλάβει ότι έχουμε 5 Αυγούστου σήμερα. Το έχουν καταλάβει άραγε. Ή πάνε όλα καλά, ρολόι. Και είμαστε εντάξει, κοιμόμαστε ήσυχοι. Κι ας τον κόσμο να γανιάζει. Έχουν καταλάβει ότι σήμερα είναι 5 Αυγούστου. Έχουν καταλάβει ότι παίζουν τόσο καιρό με ψυχούλες, με κοσμάκι. Γιατί παίζουν. Το πρωτάθλημα τελείωσε τον Απρίλιο. Και έχουμε 5 Αυγούστου. Δεν γίνεται να μην παίζουν. Μόνο παίζουν. Το τι παίζουν, αυτοί ξέρουν. Γεια σου Λευτέρη μου, γεια σου Λευτέρη μου. Μας ακούει από την Λευκάδα. Και να το πω, θα το πω. Είχα την χαρά και την ευτυχία και ό,τι θέλετε μαζί και βρέθηκα το Σαββατοκύριακο στον αδερφό μου, γιατί έτσι νιώθω πλέον, για τον καπετάνιο τον Κώστα στη Λευκάδα. Έναν άνθρωπο που γνώρισα πριν 12 χρόνια, το 2007, σας έχω πει την ιστορία. Έναν άνθρωπο που ακούτε κάθε χρόνο εδώ να φιλοξενούμε. Έναν άνθρωπο που είχε κάνει την τρομερή δήλωση όταν ο Ηρακλής έπαιξε 2 φορές δυστυχώς στη Γάμα Εθνική στη Λευκάδα και πήγαμε και τις 2 φορές απέναντι στο Αντιλικράτη. Μια ισοπαλία, μια νίκη. Και είχε πει: είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη, γιατί ήρθε στο σπίτι μου ο αγαπημένος μου Ηρακλής, Λευκαδίτης Ηρακλειδέας ο καπετάνιος Κώστας, έτσι, γέννημα θρέμα Λευκαδίτης. Αλλά έγινε Ηρακλής. Αλλά είμαι και πιο δυστυχισμένος γιατί βλέπω την αγαπημένη μου ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Πάρα πολλά κασκόλ, πάρα πολλές σημαίες, πάρα πολλά λάβαρα, πάρα πολλά αυτοκόλλητα, πάρα πολλές φανέλες υπάρχουν στο απίθανο κουρασγερό πλοίο του, το Μακεδονία Παλάς.
καμία σχέση. Μην κάποιος ακούει το όνομα και βάζει σκέψη στο μυαλό του. Όταν ο Καπετάνιος έκανε το δικό του Μακεδονία Παλάς, δεν υπήρχαν κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων. Και όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 12 χρόνια φιλίας, μέσω και της εκπομπής, στέλνουμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς Ηρακλειδείς. Φέτος μάλιστα μου είπε, δώσε 30 ζευγάρια να δουν τα Ηρακλάκια να τους ευχαριστηθούν. Και όλα αυτά τα Ηρακλάκια που είναι εκατοντάδες αυτά τα χρόνια, πάνε φυσικά δωρεάν την κρουαζιέρα τους από τον Ιδρύτη της Λευκάδας. Θα πάνε Σκορπιό, θα πάνε Γκρεμνούς, Πορτοκατσίκι, Ιθάκι, Κεφαλονιά και θα γυρίσουν το απόγευμα. 9 φεύγουν, 6.30 επιστρέφουν κάπου εκεί. Και σήμερα το πρωί όπως έφευγα, γιατί σήμερα έφυγα και ήρθα πριν κάποιες ώρες στη Θεσσαλονίκη, συναντάω έναν άλλον αδερφό, το Λευτέρη, το Ηρακλάκι, που μόλις είχε σκάσει μύτη στη Λευκάδα και φυσικά ήταν θέμα δευτερολέπτων να κλειστεί το deal. Έτσι γίνονται τα deal, κύριε Τόμ Παπαδόπουλε. Μπαμ μπαμ, παίρνουμε ένα τηλέφωνο τον Καπετάνιο και αύριο ο Λευτέρης με την παρέα του θα πάει κρουαζιέρα. Έτσι γίνονται τα deal. Να περάσετε υπέροχα, να μου δώσει μια αγκαλιά στον Καπετάνιο, αν και... ήμασταν το Σαββατοκύριακο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία στη Λευκάδα. Και να το απολαύσετε, Λευτέρη μου. Και θα το ξαναπώ επί της ευκαιρίας, ότι τώρα σε αυτή την παρένθεση που ανοίξαμε, όσα Ηρακλάκια επιλέξουν φέτος, έχουμε ακόμα τι είναι, αρχές Αυγούστου, να κάνουν διακοπές στη Λευκάδα, να επικοινωνήσουν μαζί μου μέσω της εκπομπής για να πραγματοποιήσουν μια υπέροχη μέρα που θα τους μείνει αξέχαστη, με το καράβι του Ηρακλειδέα Καπετάνιου Κώστα, με όλο αυτό τον προορισμό που σας είπα, δωρεάν φυσικά για τους ίδιους και την παρέα τους, να στείλουν το ονοματεπώνυμό τους σε μένα, να επικοινωνήσουμε, να τα κάνω εγώ πάσα στον Καπετάνιο και να τους υποδεχθεί όμορφα και ωραία. Και μετά... Δεν πειράζει, Βίλη. Και μετά από αυτήν την ωραία έτσι, νότα, επιστρέφουμε, διαβάζω το μήνυμα του ποιητή φίλου αδερφού Μάνου. Γιώργο καλησπέρα, ζούμε για να σ' ακούμε, φτάνει στον Ηρακλή μας να βγαίνουν τα σκουπίδια και να μας μιλούνε. Είπαμε, έχει... Πότε είναι η μέρα ποιησης? Τον βάλω τον Μάνο να δηλώσει συμμετοχή. Παγκόσμια μέρα ποιησης, ναι, υπάρχει. Υπάρχει, είχαμε κάνει, 2 χρονιές είχαμε κάνει και διαγωνισμό. Ναι, και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε κάνει διαγωνισμό, βέβαια. Που έστελνε ο κόσμος τα μηνύματά του με θέμα τον Ηρακλή φυσικά. Μάνο, ετοιμάσου τώρα, θα το ψάξω πότε είναι ξανά η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Να σε έχω στα υπόψη. Λοιπόν, σκεφτόμενος, γιατί είναι και καμιά 4 ώρες στο Λευκάδα Θεσσαλονίκη, τι να πω πάλι στην εκπομπή. Μέσα στο Σαββατοκύριακο εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Ήθελα να μπω μέσα στο κινητό, πραγματικά. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση. Επιτρέψτε μου παράλληλα με το ρεπορτάζ να κάνω κάποιες ερωτήσεις ρητορικές και ένα δυο σχόλια και φυσικά και τα δικά σας μηνύματα θα τα περιμένω να τα σχολιάσουμε εδώ παρέα. Πρώτη ερώτηση. Έδωσε ή δεν έδωσε, να το χαρακτηρίσω, η οικογένεια του Ηρακλή, οι φορείς του Ηρακλή που συναντήθηκαν την προηγούμενη Τρίτη με τον Τόμ Παπαδόπουλο εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Κατσάνιο, έδωσαν ή δεν έδωσαν οι φορείς του Ηρακλή deadline ως το Σάββατο, προχθές δηλαδή, για να φέρει εγγράφως την υπογραφή και τα χαρτιά του Μπέου και του Βόλου για τον deal με το Βόλο? Έδωσαν ή δεν έδωσαν deadline? Του είπαν ή δεν του είπαν, μέχρι το Σάββατο έχεις την ευκαιρία σου να αποδείξεις ότι αυτά που λες είναι αλήθεια? Γιατί αν μέχρι το Σάββατο μας φέρεις... Αυτό μάλλον μου δεν μπορώ να το διαβάσω. Για μια άλλη παγκόσμια ημέρα. Ναι, γιατί θα μας παρεξηγήσουν. Συγχωράμε. Λοιπόν, έδωσαν ή δεν έδωσαν οι φορείς του Ηρακλή την προηγούμενη Τετάρτη στο ραντεβού με τον Τόμ Παπαδόπουλο deadline
και του είπαν ή φέρνεις μέχρι το Σάββατο υπογραφή του Μπέου, του Χιμπέου, του Βόλου, ή σταμάτα να μας ζαλίζεις τον έρωτα με το Βόλο. Φυσικά η απάντηση είναι εύκολη. Γιατί αυτό του είπαν. Του είπαν μέχρι το Σάββατο, φέρε μας τα χαρτιά, φέρε μας τα έγγραφα και αφού εσύ λες ότι θα βάλεις 50-70 δεν ξέρω εγώ πόσα χιλιάρικα, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να χτυπήσουμε πόρτα-πόρτα, να βρούμε τα υπόλοιπα και να δώσουμε τα 200 χιλιάρικα προκαταβολή που ζητάει ο Μπέος. Έτσι έγινε. Αυτό που δεν έγινε φυσικά ήταν το αναμενόμενο. Ποιο? Να μην φέρει ποτέ υπογραφή του Βόλου ο Τόν Παπαδόπουλος και ήδη να έχει ταξιδέψει για τη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Τόν Παπαδόπουλος βέβαια συνεχίζει το κομμάτι του, γιατί το θέμα Βόλος πάει για τρίμηνο. Σε λίγο θα κάνουμε τούρτα, θα σβήσουμε και κεράκι στους τρεις μήνες. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο συγκεκριμένος. Το θέμα είναι τι κάνει πλέον ο Ηρακλής, τι κάνει η οικογένεια του Ηρακλή, τι κάνουν οι φορείς του Ηρακλή. Και εδώ έρχεται νέα ερώτηση. Εξακολουθούν και υπάρχουν φορείς, μέλη, στελέχη της οικογένειας του Ηρακλή που τις νέες δηλώσεις σημερινές του Τόν Παπαδόπουλου θα τις πιστέψουν λέγοντας αυτό που λέγανε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλη λύση οφείλουμε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Βόλο. Και μην λέτε ότι δημιουργούμε καταστάσεις. Δεν δημιουργούμε τίποτα. Απλά καταγράφουμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Το κακό είναι βέβαια ότι δεν βγήκε ποτέ κανείς να μας διαψεύσει. Ποτέ! Δεν βγήκε ποτέ κανείς να πει ότι να ρε, εγώ το έκανα αυτό εσύ που έλεγες ότι δεν θα το κάνω. Ότι να, δεν είναι έτσι όπως τα λες τόσους μήνες. Μακάρι να ερχόταν ο Τόν Παπαδόπουλος μια μέρα και να μου έλεγε εσύ που έλεγες ότι θα έχουμε στόχο την παραμονή, βγήκαμε δεύτερη και ανεβήκαμε κατηγορία. Με δεν μου το είπε όμως. Εσύ που έλεγες ότι δεν θα πληρώσω, ορίστο πλήρωσα. Δεν μου το είπε όμως. Και πολλά άλλα. Και πολλά 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 άλλα. Και κάτι ακόμα. Πολύ πολύ σοβαρό. Εάν έχετε προσέξει το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην Ώρα για Μπλε, μπορεί να κατηγορούμαστε γι' αυτό. Δεν φιλοξενούμε αυτούς που συχνά πυκνά βγαίνουν στα ραδιόφωνα και εκπροσωπούν τον Ηρακλή ή ακόμα και τον εαυτό τους. Θα ρωτήσει κάποιος το γιατί. Γιατί δεν θέλουμε να σας σπάσουμε κι άλλο τα νεύρα. Ας το κάνουν άλλοι. Τουλάχιστον εμείς ως Ώρα για Μπλε οφείλουμε να μην σας εκνευρίζουμε άλλο. Γιατί μόνο εκνευρισμένος μπορεί να είναι κάποιος όταν διαβάζει δηλώσεις π.χ. του Φάνη του Τζιάρη που είπε τις προάλλες ότι η μοναδική λύση είναι αυτό, πάμε να βρούμε τα λεφτά, να πάρουμε το θέμα Βόλου, να προχωρήσουμε. Έφερε καμιά υπογραφή ο Τόν Παπαδόπουλος από τον ΠΕΟ για να βρούμε τα λεφτά? Ή δεν μπορώ να φανταστώ αν υπάρχει κάποιος που δεν εκνευρίστηκε όταν άκουσε από τον κύριο Σάκη Χατζόγλου, το μέλος της διοίκησης, να δηλώνει ότι κατά 99% ο Ηρακλής θα παίξει Σούπερ Λίγκα. Τώρα, του χρόνου, εκτός κι αν εννοούσαμε όχι εμείς, εννοούσαν τη Λαμία. Θα πούμε και γι' αυτό. Όταν όμως ο ήδη τρελαμένος, συγχυσμένος, εκνευρισμένος, εξοργισμένος, αγανακτισμένος, άρρωστος φύλαθλος οπαδός του Ηρακλή ακούει από τον Ηρακλειδέα Σάκη Χατζόγλου κατά 99% θα παίξουμε Σούπερ Λίγκα, τι να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή? Να τον πιστέψει? Να χαρεί?
να γελάσει, να κλάψει, τι να κάνει, να εκνευριστεί κι άλλο. Τελειώστε κάτι επιτέλους, ολοκληρώστε κάτι επιτέλους, βάλτε καμιά υπογραφή, κλείστε κανένα deal και μετά κάντε όσες δηλώσεις θέλετε. Όσες δηλώσεις θέλετε, πάρτε σβάρνα τα ραδιόφωνα, τα site, τις εφημερίδες, ό,τι αγαπάτε, τις τηλεοράσεις, θα σας κλείσω εγώ μια 7-ωρη εκπομπή να μιλάτε. Τελειώστε κάτι όμως. 5 Αυγούστου έχουμε. Κάντε κάτι πρώτα. Πληρώστε τίποτα. Βάλτε καμιά υπογραφή. Κάντε καμιά συμφωνία. Και μετά οι δηλώσεις. Μια φορά μετά οι δηλώσεις, όχι πριν. Χορτάσαμε από δηλώσεις. Έχει ξεφτυλιστεί ο Ηρακλής στο Πανελλήνιο. Δηλώσεις από τον πρόεδρο του Καραϊσκάκη Άρτας. Δηλώσεις από τον πρόεδρο του Κρόνου Αργυράδων. Δηλώσεις από τον πρόεδρο του Βόλου. Δηλώσεις από τον πρόεδρο της Τρίγλιας. Δηλώσεις από τον πρόεδρο της Λαμίας. Κάνετε κι εσείς τις δηλώσεις που κάνετε. Και πείτε μου πού είμαστε τώρα, σε ποια κατηγορία παίζουμε και ποια είναι η ομάδα που έχουμε 5 Αυγούστου. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, δηλαδή σταματήστε το. Φέρτε μας κάτι και μετά, το ξαναλέω, 7 ώρες θα σας κλείσω να μιλάτε όσο θέλετε. Που όλη τη χρονιά δεν μιλούσατε. Μιλάτε τώρα. Και περιμένω να δω τι θα κάνουν οι φορείς του Ηρακλή. Ποια απόφαση θα πάρουν. Γιατί έχουμε Δευτέρα σήμερα. Και μπροστά στον κόσμο, γιατί ήταν και οπαδοί στη συνάντηση, μπροστά στον κόσμο είπαν ότι δίνουμε deadline στον τόπο Βαδόπουλο μέχρι το Σάββατο. Το Σάββατο πέρασε. Άρα τώρα τι πρέπει να κάνετε προς τον τόπο Βαδόπουλο. Δεν πρέπει να του πείτε εσύ τελείωσες από τον Ηρακλή. Εσείς ξέρετε τι θα κάνετε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Εσείς ξέρετε τι θα κάνετε. Όπως ξέρετε τι θα κάνετε με το θέμα της Τρίγλιας. Όπως ξέρετε τι θα κάνετε με όλα. Αλλά κάντε κάτι. Κάντε κάτι, γιατί όχι την ΚΑΠΑ 19, ούτε την ΚΑΠΑ 13 δεν θα δούμε έτσι πως το πάτε το πράγμα. Εκτός και αν τα έχετε όλα τελειωμένα και λυμμένα και ισχύει αυτό το 99% που είπε ο κύριος Χατζόγλου και που με είχε δίκιο ο άνθρωπος που το δήλωσε. Αλλά καλό είναι πρώτα να τελειώνεις και μετά να δηλώνεις. Δεν μπορεί κανείς να έχει το δικαίωμα να τρελαίνει τον κόσμο του Ηρακλή και άλλο. Έχουμε γίνει τόσο καχύποπτοι που και ανακοίνωση επίσημη να διαβάσουμε από τον οποιοδήποτε θα το σκεφτούμε άμα την πούμε κατευθείαν. Θα κάνουμε καμιά 10 τηλέφωνα και μετά θα την πούμε στον αέρα. Έτσι να το σιγουρέψουμε το πράγμα. Και μιας και λέω για δηλώσεις και ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω, πραγματικά μπορεί να είναι τελευταία φορά. Πάλι θα κατηγορηθώ βέβαια, αλλά είναι πολύ κουραστικό. Πρέπει να είναι η 23η γραπτή δήλωση μέσα στο καλοκαίρι του Τόμου Παπαδόπουλου. Λέει σήμερα, αυτή τη φορά στο sfina.gr. Δεν ανακοινώνω τίποτα, θα τα πούμε όλα μαζί. Συναντήθηκα με τον κύριο Μπέο, είμαστε φίλοι πλέον και θέλω τη συμπαράσταση όλων των φίλων του Ηρακλή όταν ανακοινωθεί η συμφωνία για τις μετοχές του Βόλου. Αυτοί που θα ανακοινώσουν τις εξελίξεις είναι οι άνθρωποι του Βόλου. Ας έχετε λίγη υπομονή. Δεν μπορούμε να πετάμε στον αέρα συμφωνίες χωρίς συνένεση. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι 1,5 μήνα είχε δηλώσει ετοιμάστε τα διαρκείας.
Ο άνθρωπος που τέσσερις φορές σε τέσσερις διαφορετικούς χρόνους είπε ότι έχουμε συμφωνήσει με τον Βόλο. Τέσσερις φορές βγήκε ο Μπέος και τον ξεφτύλισε με δηλώσεις του. Σήμερα είπε, αυτοί που θα ανακοινώσουν τις εξελίξεις είναι οι άνθρωποι του Βόλου. Θέλετε να σας διαβάσω τι ανακοίνωσαν σήμερα οι άνθρωποι του Βόλου? Αν και έχει καταντήσει κουραστικό, είμαστε αναγκασμένοι να επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά ότι ο Βόλος δεν φεύγει από το Βόλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Υπογραφή Νουπουσού Βόλος. Είναι η πέμπτη φορά που λέει κάτι ο Τόν Παπαδόπουλος και είναι η πέμπτη φορά που το διαψεύδει ο Βόλος. Αυτό το καραγκιουζλίκι πότε θα σταματήσει, δεν ξέρω. Θα πει κάποιος, ο ίδιος ο Ηρακλής πρέπει να το σταματήσει, Γιώργο, αυτό το καραγκιουζλίκι. Αν πάνε οι φορείς του Ηρακλή και του πουν, Τόμ, δεν μας το έφερε στο deadline το Σάββατο, την υπογραφή που είπες, τελειώσαμε. Δεν ξανασχολείσαι με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί μπορεί να πει κάποιος άλλος, και να έχει και δίκιο, δεν το ξέρω αυτό, ότι δεν έχουμε άλλη λύση. Αυτό δεν ακούμε τρεις μήνες. Έχουμε άλλη λύση? Όχι. Ας περιμένουμε τον Τόμ. Αφού δεν έχουμε άλλη λύση. Όσον αφορά τη Λαμία, είμαι μπερδεμένος. Το αν ισχύει, το αν δεν ισχύει, το αν είναι τέχνασμα, το αν δεν είναι τέχνασμα, το αν έγινε τηλεφώνημα, το αν δεν έγινε τηλεφώνημα. Και κάτι άλλο. Αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση που θα κάνω σήμερα. Και συγχωρέστε με πάλι για τον πρώτο ενικό. Πώς είναι δυνατόν, ενώ έχει πει μπροστά σε όλους στη συνάντηση στο Κατσάνιο ανθρώπους του Ηρακλή, ο Τόν Παπαδόπουλος, ότι μέχρι το Σάββατο θα σας φέρω την υπογραφή του Βόλου και περιμένουμε όλοι μέχρι το Σάββατο, το οποίο πέρασε φυσικά, αν θα φέρει την υπογραφή, γιατί η συμφωνία ήταν, φέρνεις τις υπογραφές, φέρνεις τα έγγραφα, βάζουμε τα 200 χιλιάρικα, παίρνει την προκαταβολή ο Βόλος και κάναμε τον deal για του χρόνου. Αυτή ήταν η υπόθεση. Πώς γίνεται λοιπόν, ενώ περιμέναμε από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο να φέρει την υπογραφή του Βόλου, να πηγαίνει να κάνει ραντεβού με τον Ευγενίου για την Τρίγλια? Ο ίδιος ο Τόν Παπαδόπουλος. Εάν τα απαντήστε μου εσείς. Εμείς περιμέναμε να μας φέρει υπογραφή από τον Βόλο. Περιμέναμε, λέμε τώρα. Και αυτός κάνει ραντεβού με την Τρίγλια. Τι να λέμε άλλο, ρε παιδιά? Δηλαδή, η επιστήμη τα χέρια τα σηκώνει ψηλά. Πολύ ψηλά όμως. Πιο ψηλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι αηδιαστικό όλο αυτό. Είναι τόσο αστείο που πιο κάτω δεν πάει. Μακάρι να μας διαψεύσετε. Πρέπει να είναι η 180η φορά που το λέμε ως εκπομπή φέτος. Το μακάρι να μας διαψεύσετε. Δυστυχώς, από τον Οκτώβριο και μετά, τα όσα λέμε, δεν μας έχετε διαψεύσει σε τίποτα. Και δυστυχώς από τον Οκτώβριο και μετά, τα όσα λέμε, επαληθεύονται και επιβεβαιώνονται. Δυστυχώς. Και το δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα. Να βάλω και το κερασάκι, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, από τότε που έκανε γραπτή δήλωση ο Τόν Παπαδόπουλος και είπε ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου, πέρασαν 2 εβδομάδες. Θα περάσουν και 3 και 4 και 5, και συνέντευξη τύπου δεν πρόκειται να δώσει ποτέ. Όχι ότι θα γίνουμε σοφότεροι εάν το κάνει πράξη. Αν ρωτήσει κανείς τι γίνεται τώρα, περιμένετε να σας δώσω απάντηση. Δεν έχω. Δεν ξέρω ποιος έχει. Πραγματικά υπάρχει κάποιος που έχει απάντηση για το τι γίνεται τώρα, για το τι θα γίνει αύριο 6 Αυγούστου? Ας απαντήσουν πρώτα αν κάνουν πέρα ή όχι τον Παπαδόπουλο, γιατί η προθεσμία μέχρι το Σάββατο πέρασε. Ας απαντήσουν πρώτα σε αυτό.
Αυτό που θα σας πω είναι ότι τούτη την ώρα υπάρχει μια συνάντηση των μελών του ιδρυτικού και των υπολείπων που ασχολούνται κυρίως με το αφημί της Τρίγλιας για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Τώρα τι θα αποφασίσουν, θα το δούμε. Επιτέλους όμως, θερμή παράκληση προς όλους, μα προς όλους, τελειώστε κάτι μία φορά και μετά δηλώστε ό,τι θέλετε. Μία φορά τελειώστε κάτι. Κλείστε κάτι. Μία φορά. Μία. Μία. Έχουμε βαρεθεί όλο το καλοκαίρι. Κουραστήκαμε. 6 πρόεδροι διαφορετικών ομάδων έχουν κάνει διάψευση για τον Ηρακλή. Γελάει το Πανελλήνιο. Και εσείς έχετε μπει στη διαδικασία τώρα με τα ποσοστά. Όχι 99, όχι 59, όχι 39. Να το έρχεται, πετιέται, να το δεν έρχεται. Όχι αύριο, όχι μεθαύριο. Βάλατε υπογραφή, βγείτε και πείτε το. Πληρώσατε προκαταβολή, βγείτε και πείτε το. Κλείσατε συμφωνία, βγείτε και πείτε το. Αλλιώς μην πείτε τίποτα. Τίποτα μην πείτε. Κάντε κάτι πρώτα. Και ο καλύτερος φίλος του Τόμου Παπαδόπουλου, 3 μήνες αν περίμενε αυτό το πράγμα με το Βόλο, θα είχε κουραστεί. Θα του έλεγε εσύ Τόμ, φτάνει. Πριν πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη μου, να διαβάσω την ανακοίνωση από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Κάθε μέρα που περνάει η Λέσχη δυναμώνει και μεγαλώνει. Σας ευχαριστούμε για το δυναμικό ξεκίνημα που κάναμε με εγγραφές μελών. Στήριξη με διαρκεία σε μπάσκετ και βόλεϊ. Από τις τάχτες μου θα ξαναγεννηθώ. Χίλια χρόνια Ηρακλής, μετατιμής Λέσχη Φίλων Ηρακλή, ο πρόεδρος Σάβας Αστεριάδης. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει εδώ. Συνεχίζουμε κανονικά σήμερα εκτάκτως 7.30 με 8.30. Είπαμε τα όσα είπαμε για το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται νομίζω να προσθέσουμε κάτι άλλο. Καταγράφοντας πάντα τα γεγονότα. Δεν βγάζουμε τίποτα από το μυαλό μας. Τίποτα. Λοιπόν, για το μπάσκετ ήρθε ακόμα μία μεταγραφή. Ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος, θα τον ακούσουμε λογικά γιατί τώρα έχει προπόνηση την Τετάρτη, καθώς αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Λόγω του ΠΑΟ Κάλιαξ που είναι στις 8. Το ίδιο σύριαλ γράφει ο Φίλιππος από τη Βέρεια. Σε 2 εβδομάδες θα ξαναγράφουν τα site. Έρχεται ο Τόμ να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Καλά. Άμα να σου πω κάτι και το λέω γενικά. Γιατί διαβάζω πολλά και ότι φτάνει οι δημοσιογράφοι, μας κουράσατε, γράφετε τα ίδια ή το ένα το άλλο. Τέλος πάντων, εμείς αυτά που λέμε τα λέμε κάθε μέρα στην εκπομπή. Αλλά όταν διαβάζετε κάτι και τα λοιπά, το διαβάζετε γιατί κανείς από την οικογένεια του Ηρακλή δεν έχει βάλει χειρόφρονο στον Τόμ. Του δώσανε deadline ως το Σάββατο. Δεν έφερε καμία υπογραφή από το Βόλο. Εάν συνεχίζουν οι ίδιοι οι φορείς του Ηρακλή, οι ίδιοι εκπρόσωποι του Ηρακλή, οι ίδιοι άνθρωποι του Ηρακλή και λένε στον Τόμ εμείς θα σε περιμένουμε και δεν έχουμε άλλη λύση, θα τα διαβάζετε ξανά. Και να πήγε ο Τόμ και να έρθει ο Τόμ. Και η κορυφαία ερώτηση είναι αυτή. Ξοδεύει που ξοδεύει τόσα λεφτά πάνε έλα Αμερική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Αμερική, Αθήνα, Βόλο κτλ. Για ποιο λόγο τα ξοδεύει αυτά τα λεφτά? Ήρθε τώρα μια εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στο Βόλο. Ήρθε Δευτέρα, ήρθε το προηγούμενο Σουκού και έφυγε χθες. Τι έκανε μια εβδομάδα που ήρθε? Έλυσε τίποτα, πλήρωσε τίποτα, συμφώνησε κάτι? Είναι 4η-5η φορά μες στο καλοκαίρι που έρχεται για να κάνει κάτι. Πώς έφυγε πάλι? Ξέρετε πώς. Ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος λοιπόν ανακοινώθηκε. 2-8 ο Θεσσαλονικιός forward. Έπαιξε στον ύφεστο Λίμνου. Πρόπερσι στην Κίμη. Είχε προπονητή τον Γιάννη Καστρίτη εκεί. 9 πόντους, 2,3 rebound, 41% στα τρίποντα.
Στη Ρόδο είναι τώρα προπονείται, κάνει ατομικές. Ήταν στον Κολοσσό από το 14 στο 16. Αγωνίστηκε και στα Τρίκαλα. Έχει εμπειρίες παραστάσεις από την Α1. Μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο η συγκεκριμένη μεταγραφή. Στο μπάσκετ περιμένουμε και άλλες μεταγραφές. Όσον αφορά το βόλεϊ, το γνωστό ζήτημα με την αδειοδότηση που εκκρεμεί, μάλλον πάει προς τέλη Αυγούστου. Σήμερα έγινε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου από την ΕΣΑΠ. Απουσίασε μόνο ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, διότι την ίδια ώρα γινόταν συγκρότηση σώμα του νέου ΤΑΑ. Ο πρόεδρος του ΤΑΑ, ο Μάνος Μακρύς, ζήτησε προθεσμία εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου η διοίκηση ΑΕΚ να συνεχίσει προσπάθειες διευθέτησης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προκειμένου να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει προς τα έξω ότι η ΑΕΚ δεν θα κατέβει στην Α1. Τι άλλο διαβάζω εδώ. Η ΕΣΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση της διοίκησης ΑΕΚ να διακανονίσει οφειλές, έδωσε προθεσμία μέχρι 30 Αυγούστου. Λογικά για εκεί πάει και η υπόθεση του Ηρακλή. Αλλά σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που όλοι φεύγουν για διακοπές 15 Αύγουστος κτλ., πρέπει κάτι να γίνει, να βρεθεί το ποσό για να μπορέσει ο Ηρακλή να πάρει διαδότηση. Συμπληρώνω εγώ, δεν τα λέει αυτά το δελτίο τύπου. Επαναβεβαιώθηκε ομόφωνα η έγκριση και ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης του νέου πρωταθλήματος και η δηλώση συμμετοχών το 10α σε αυτό. Και καλωσόρισαν και την Ελπίδα Μπελοκήπων, την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως και τον Όφη που θα παίξουν φέτος στην Α1. Αυτά ανακοίνωσε η ΕΣΑΠ στο σημερινό της δελτίο τύπου. Τα ΤΑΑ που δήλωσαν συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Φοίνικας Σύρου και Κηφισιά, Παναθηναϊκός Παμβοχαϊκός, Ηρακλής Εθνικός Αλεξανδρούπολης Σόφι, Ελπίδα Αμπελοκήπων. Το ΤΑΑ ΑΕΚ διατύπωσε έγγραφες επιφυλάξεις. Και είπαμε νωρίτερα την προθεσμία που πήρε μέχρι 30 του μηνός. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέρα από την μιζέρια, το όλο αρνητικό κλίμα που υπάρχει γύρω από το ποδόσφαιρο, το ρεπορτάζ καθημερινότητας σε μπάσκετ και βόλεϊ, είμαστε στην ευχάριστη θέση εδώ και αρκετές μέρες να καταγράφουμε επιτυχίες, διακρίσεις, τίτλους, μετάλλια από τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ηρακλή, από τα τμήματα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή. Είτε μιλάμε για πισίνα, είτε μιλάμε για στίβο, είτε μιλάμε για κάτι άλλο. Αυτή τη φορά θα ξαναασχοληθούμε με το κολυμβητικό τμήμα του Ηρακλή, καθώς ήρθε ακόμα ένα μετάλλιο. Δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, η γνωστή σε όλους μας Φιλιόρα Αυτοπούλου, μία αθλήτρια που την γνωρίσαμε εδώ στην εκπομπή 12-13 κάπου εκεί και από τότε είναι πιστή στο ραντεβού της με τα μετάλλια και τις διακρίσεις. Μας λείπει η αλήθεια γιατί εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται στην Αμερική και επέστρεψε για να εκπροσωπήσει τον Ηρακλή σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αγωνίστηκε. Πήρε και το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο γυναικών και να της πούμε την καλησπέρα μας. Γεια σου φιλιό. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Είτε είσαι στην Αμερική είτε είσαι εδώ, το μετάλλιο το έχεις, έτσι. Εντάξει, προσπάθησα και ήρθε. Ήρθε το μετάλλιο αυτό. Ξέρω ότι πάντα θες να πετυχαίνεις πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μας έλειψες και στους προπονητές σου και στην ομάδα και σε όλους με την παρουσία που έχεις εκεί στο Las Vegas, καλά θυμάμαι. Ναι, είμαι στο Las Vegas. Τον τελευταίο χρόνο. Μια χαρά. Πολλοί σε ζηλεύουν τώρα που σ' ακούνε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά με την υποτροφία που έχεις κερδίσει. Παρ' όλα αυτά ο Ηρακλής είναι για σένα κάτι ξεχωριστό και ήρθες και τον εκπροσώπησες. Και πώς ήρθε αυτό το μετάλλιο, είσαι δεύτερη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό το μετάλλιο δεν το περίμενε κανείς, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με το ύπτιο, κάνω ελεύθερο. Και επειδή φέτος άλλαξαν κάποιοι κανονισμοί στην κολύμβηση και βάλανε τέταρτη μέρα αγώνων, ήταν τρεις, οπότε οι αθλητές μπορούσαν να συμμετέσχουν σε τρία αγωνίσματα γιατί για τρία. Και λέμε να το βάλουμε. Είπες να το βάλεις και αυτό. Ναι, έτσι. Να το βάλουμε για τέταρτο, κάνω το πρωί το προκριματικό και περνάω πρώτη στο τελικό, λέω. Ωραία το βράδυ. Λες τι γίνεται τώρα εδώ, το έχουμε, έτσι, το έχουμε. Και
ξέρω, εγώ κάνω και το τελικό και βγαίνω δεύτερη και δεν το πίστευα. Κανένας δεν το πίστευε. Μετά όλο το κολλητήριο με ρωτούσε τι γίνεται, το γύρισε στο ύπτιο. Εγώ να σε ρωτήσω, το γύρισε στο ύπτιο? Όχι, δεν το γύρισα. Δεν είχα κάνει ούτε μια προπόνηση για ύπτιο. Τώρα που θα πας στην Αμερική θα τους πεις, παιδιά, ξέρετε, έμαθα και ύπτιο. Να ξέρετε, ορίστε και το μετάλλιο. Έχω γίνει και ύπτια. Έχεις γίνει και ύπτια. Αυτό φαντάζομαι είναι μια καλή παρακαταθήκη τώρα. Δεν ξέρω, το ξανασκέφτεσαι μήπως ασχοληθείς πιο πολύ με το ύπτιο? Όχι ότι θα αφήσεις τα υπόλοιπα που είσαι εξαιρετική όλα αυτά τα χρόνια, αλλά να που ήρθε μετάλλιο και από αλλού. Ναι, εννοείται. Τώρα το 200 ύπτιο νομίζω θα το καθιερώσουμε, γιατί πήγα αρκετά καλά. Mm-hmm. Και νομίζω είναι ένα αγώνισμα που μου ταιριάζει πολύ. Οπότε θα το προπονήσω κιόλας και να μπορέσω να βελτιωθώ και σε αυτό. Η πρώτη αντίδραση του Μίλτου Χαλκιά, του προπονητή σου, ποια ήταν? Είχε πάθει σοκ. Γελούσε, κοκκίνησε, είχε πάθει σοκ. Από αλλού το περιμένατε και από αλλού σας ήρθε, έτσι? Ακριβώς, ναι. Πόσο και αν σου έχει λείψει ο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη, η φίλη σου, η οικογένεια, οι προπονήσεις εδώ. Βέβαια, είσαι αρκετό καιρό εδώ, γιατί να πούμε ότι ήσουν και στο Ηρακάμπ και είχες μια πολύ ωραία εμπειρία με τα μικρά παιδάκια που ασχολήθηκαν στο δικό σου κομμάτι, στο Κολύμπι. Αλλά όσο να είναι, η Αμερική είναι και μακριά. Η Αμερική είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι κάτι που, αν πηγαίνεις Αγγλία, λες μπορώ να πεταχτώ για ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά ναι, η Αμερική δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι πάρα πολύ μακριά. Μου έχει λείψει πάρα πολύ ο Ηρακλής, οι προπονητές μου, οι γονείς μου, οι φίλοι μου εκεί πέρα. Όταν είμαι εδώ πέρα, εκεί, τους σκέφτομαι όλους πάρα πολύ. Κάθε μέρα μιλάω με τη μαμά μου στο τηλέφωνο και της λέω: θέλω τον κυριούλη μου. Τουλάχιστον, ναι, εντάξει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, φιλιό, οπότε μπορείς να έχεις όποιο θέλεις, έστω ιντερνετικά, ναι, μπροστά σου και να... Μιλάμε συνέχεια με τον κύριο Μίλτο, του λέω συνέχεια πώς πάω στις προπονήσεις, πώς πάω στους αγώνες, μιλάμε συνέχεια, με συμβουλεύει. Μου είχε λείψει και όλο το κλίμα της ομάδας, η άβρα που σου δίνουν πριν τρέξεις, το πώς φωνάζουν. Αλλά εντάξει, είναι 4 χρόνια, θα περάσουν και μετά πάλι εδώ θα είμαστε. Πήγατε καλά και στα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ για παράδειγμα στα 4x100 μεικτή γυναικών, Σις, Μιλιάνη, η Δερμετζόγλου και η Χατζηλοΐζου τερματίσατε στην 4η θέση. Ναι. Η Δερμετζόγλου πήρε και την 6η θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα. Και θα ήθελα το σχόλιο σου και για τα υπόλοιπα παιδιά, φυσικά, που τα γνωρίζεις. Πλέον έχεις γίνει και η μεγαλύτερη σε σχέση με... Δηλαδή η Μιλιάνη είναι 14, ναι, εσύ... Μεγάλωσες. Εγώ 12 σε θυμάμαι. Εκεί που ήμουν πάντα εγώ η πικρή και με είχαν στο πόπο, τώρα έχω γίνει εγώ η μεγάλη. Εντάξει, δεν το ξαναλέω. Δεν το ξαναλέω. Αλλά θέλω το σχολείο σου και για την Αναστασία που την ακούσαμε τις προάλλες εδώ μαζί με τον προπονητή της, που τον ξέρεις πολύ καλά φυσικά, τον Τάσο, τον Σαχπατζίδη, για το next big thing μετά από σένα του κολυβητικού Ηρακλή στα κορίτσια, γιατί κάνει φοβερά πράγματα η Αναστασία, με ρεκόρ και μετάλλια που πέτυχε πρόσφατα. Ο Ηρακλής έχει, πιστεύω, έχει μέλλον στην Κολύμβηση. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ και συστηματικά. Και η Αναστασία, ας πούμε, που είναι μικρή, η Γεωργία Δερμετζόγλου. Mm-hmm. Τώρα για την Άννα δεν την ξέρω, γιατί είναι Κύπρια, το κοριτσάκι έρχεται, μας εκπροσωπεί εδώ. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν τη γνωρίζω. Ναι, ναι. Αλλά γενικά η Γεωργία και η Αναστασία και πολλά άλλα παιδιά και αγόρια μικρά που έχουμε, έχουν πολύ μέλλον στην Κολύμβηση. Και σκεφτείτε, βγήκαμε 4η στη Σκυτάλη σε πανελλήνιο ανδρογυναικών, που οι 3 από τις 4 ήταν κάτω από 15 χρόνια. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, γιατί το πανελλήνιο πρωτάθλημα, και σε ευχαριστώ που το διευκρινίζεις και κακώς δεν το ανέφερα, ήταν ανδρογυναικών. Δηλαδή μπορεί να κολυμπήσει και 30 και 25 και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη ηλικία. Και εσύ πόσο έγινες τώρα, αν επιτρέπετε, 19? 20. Έγινες 20. Σχεδόν 20. Και αν εξαιρέσουμε τη φιλιό που ακούτε στα 20 της, οι υπόλοιπες είναι όντως κάτω το 15. Η Αναστασία είναι 14 ετών και βγήκαν 4. Φανταστείτε τι θα γίνει σε λίγα χρόνια, έτσι, σε 3-4 χρόνια. Ναι. Η Αναστασία έχει πολύ μέλλον και του χρόνου είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι μεγαλύτερο σε συμμετοχή σε εθνικές ομάδες και τέτοια. Mm-hmm. Και για τη Γεωργία έχω να πω ότι είναι σκύλος. Ό,τι έχει το κάνει
δίνει το 100% της, δεν χάνει σήμερα. Η Γεωργία εμένα με εντυπωσίασε προσωπικά, γιατί έτρεχε δίπλα με μια κολυμπήτρια που είναι 30 χρονών. Είναι 2 μέτρα. double score είχαμε εκεί, 15 με 30, έτσι δίπλα-δίπλα. Ναι. Ήταν η κοπέλα αυτή 2 μέτρα και η Γεωργία από τα πρώτα μέτρα την πέρασε και η κοπέλα όχι τυχαία, έχει πάει και Ολυμπιάδες και τα πάντα. Και η Γεωργία πήγε εκεί και την πέρασε γιατί ήθελε να μπει στο τελικό και να δώσει βαθμούς στην ομάδα. Και αυτό που βγάζουμε ως συμπέρασμα είναι ότι δουλεύετε πάρα πολύ σε ένα πολύ αγαπημένο τμήμα, το τμήμα της κολύμβησης, και εύχομαι να το συνεχίσετε όλες μαζί και όλοι μαζί στο τμήμα. Ξέρω ότι θα το ξανακάνεις το ταξίδι, αλλά θα μας ξανάρθεις για να εκπροσωπήσεις πάλι τον Ηρακλή, οπότε δεν φοβόμαστε. Ναι, εννοείται. Τι λέει το πρόγραμμά σου πλέον? Τώρα έχω διακοπές για εβδομάδες και μετά στις 21 του μηνός φεύγω. Επιστροφή. Για Αμερική πάλι. Ναι. Το Las Vegas χάλια, έτσι. Να μην πάμε. Εντάξει, κάτι κάνει, αλλά σαν εδώ δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική ή σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Σαν όλα. Ποιο Las Vegas τώρα, σιγά το Las Vegas. Τίποτα δεν είναι. Εντάξει, δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε. Μόνο για σένα. Άμα... Αν ήταν να κολυμπήσει, θα έρθω σε κανέναν αγώνα έτσι σημαντικό. Θα έρθουμε να σε δούμε. Θα πεταχτούμε μια βόλτα. Άντε, καλά. Σα περιμένω. Φιλιά μου, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι πολλά συγχαρητήρια για το μετάλλιο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τη Φιλιόρα Αυτοπούλου που ως εκπομπή τη φιλοξενήσαμε πρώτη φορά όταν ήταν 12, 13 κάπου εκεί, τώρα είναι 20. Και εξακολουθεί και φέρνει μετάλλια στον Ηρακλή. Και από πίσω ακούσατε αυτό το εκπληκτικό. Μπορεί κάποιος να λέει, έλα μωρέ σιγά. Αλλά φανταστείτε αυτά τα κοριτσάκια 14-15 ετών που το λέει η καρδιά τους. Έπεσαν στην πισίνα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Δίπλα είχαν τριαντάρες και τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Είναι πολύ κοντά στα μετάλλια. Πού να μεγαλώσουν. Συνεχίζουμε. Βασίλη μου, πάμε σε κάτι άλλο ευχάριστο, έτσι, γιατί είπαμε στο πρώτο μισό είναι τα κουραστικά, στο δεύτερο αλλάζουμε λίγο το κλίμα. Να είναι καλά και τα υπόλοιπα τμήματα του Ηρακλή που μας φέρνουν μετάλλια και διακρίσεις και τίτλους. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία τώρα. Μικρή, δεν θα σας κουράσω πολύ. Πριν λίγα χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πόσα ήταν, 4-5. Είχε γίνει μία ακόμα πορεία από τους οπαδούς του Ηρακλή στο κέντρο της πόλης για τα γνωστά θέματα. Ποδόσφαιρο, αδικία, υποβιβασμοί κτλ. Νομίζω είναι 4 χρόνια, τέλος πάντων, μπορεί και νωρίτερα. Και μεταξύ άλλων σε αυτή την πορεία είχε πάρει μέρος ένα παλικάρι από το Ασβεστοχώρι, ο Σταύρος, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή γιατί έδωσε το παρόν παρά το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει με τους αστραγάλους, με τα δύο πόδια, και έκανε όλα αυτά τα χιλιόμετρα μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το παλικάρι τα τελευταία χρόνια είναι αθλητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο πρωτάθλημα της Α1 στο μπάσκετ με αμαξίδιο και είναι και στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδος, κατακτώντας προχθές το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Και καμαρωτός με το αγαπημένο του μπλε και άσπρο έβγαινε φωτογραφίες και με την κούπα στα χέρια, και δεν μπορώ να μην του πω την καλησπέρα μου και τα πολλά συγχαρητήρια που τον έχω τώρα στη γραμμή. Γεια σου Σταύρο. Καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνεις, πολλά συγχαρητήρια. Καλά. Ευχαριστούμε. Ήθελα πολύ λίγο να πω αυτή την ιστορία. Πόσα χρόνια είναι πριν αυτή η πορεία? Νομίζω είναι πέντε. Πέντε νομίζω είναι. Ήταν το 14, δεν θυμάμαι. Και εγώ δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Ήταν εκεί στη... Του δώσα στο σύνδεσμο της αυτόνομης στη 12. Ναι. Ναι. Και πέρασαν αυτά τα χρόνια, εσύ δεν το βάλες κάτω, ασχολήθηκες με το μπάσκετ με αμαξίδιο. Πέρα από αυτά που έχεις πετύχει με την ομάδα σου, μακάρι και ο Ηρακλής, το εύχομαι κάποια στιγμή να αποκτήσει ομάδα στο συγκεκριμένο άθλημα, στο μπάσκετ με αμαξίδιο, γιατί είναι ένα εκπληκτικό άθλημα. Για όσους αγαπούν τον μπάσκετ θα αγαπήσουν ακόμα περισσότερο βλέποντας όλους αυτούς τους ήρωες, που, γιατί για μένα τέτοιοι είναι, που αγωνίζεσαι σε αυτό. Και βρέθηκες στην Εθνική, κλήθηκες
στην Εθνική Ανδρών, πήγε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σόφια της Βουλγαρίας και είπες να πάρεις και το χρυσό μετάλλιο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος που το κατέκτησε και σας βλέπουμε παντού στα μίντια και είναι πολύ ευχάριστο. Πόσο μάλλον όταν χαιρόμαστε όταν ένα γνήσιο Ηρακλάκι από το Ασβεστοχώρι το καταφέρνει. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς το περιμέναμε όταν πήγαμε, είχαμε βλέψει για να, επειδή ήταν η Division C, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ναι. Εμείς είμαστε στη χαμηλότερη, αλλά αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε, θα παίξουμε του χρόνου στη Β' και οι βλέψεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. Είναι ουσιαστικά στο μπάσκετ με αμαξίδιο υπάρχουν τρία πρωταθλήματα Ευρώπης και ανεβαίνεις level. Ναι. Είναι όπως το Στίβο, όποιος ξέρει που ανεβοκατεβαίνεις ανάλογα με τις επιδόσεις, γιατί είναι αρκετές οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό. Κάπως έτσι είναι στο μπάσκετ με αμαξίδιο. Ναι. Εμείς είμαστε στο Division C, τώρα πλέον είμαστε στο Division B. Προφανώς οι επιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Να αναφέρω ότι για πρώτη φορά ανεβαίνει η Εθνική Ελλάδα στο Division B με αγώνες, γιατί είχε ανέβει και μια φορά το 2014, αλλά λόγω κρίσης, επειδή δεν κατέβηκαν ομάδες στο Division C, ανέβηκε απευθείας στο Division B. Αλλά δεν κατάφερε να παραμείνει εκεί και έπαιξε ξανά στο Division C. Και σε τελικό απέναντι σε Σέρβους, έτσι, δεν ήταν τίποτα... Τους κερδίσαμε δύο φορές. Που οι Σέρβοι, αν μη τι άλλο, ξέρουν μπάσκετ. Ναι, ξέρουν. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Βέβαια και αυτοί ανέβηκαν, γιατί ανεβαίνουν δύο ομάδες. Ανέβηκαν και αυτοί μαζί μας. Mm-hmm. Παντεύθεροι βέβαια, γιατί εμείς βγήκαμε πρώτοι. Το μπλε και άσπρο νομίζω ότι σου δίνει δύναμη, ναι, εντάξει. Σαν Ηρακλής. Αγαπάμε την Ελλάδα, αλλά... Αγαπάμε και τον Ηρακλή. Αγαπάμε και τον Ηρακλή. Αυτά είναι τα μπλε που δεν... Στεναχωριόμαστε που τον βλέπουμε έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο, το ξέρω, γιατί συναντιόμαστε και στο χωριό, κουνάμε τα κεφάλια μας, ο ένας κοιτάει τον άλλον, όπως και πολλοί ασβεστοχωρίτες που έχουν τον πόνο τους και μας ακούνε και αυτή τη στιγμή, τον πόνο τους αναφορικά με τον Ηρακλή, αλλά η αγάπη δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει, το ξέρω ότι και εσύ είσαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, τουλάχιστον πήρες αυτή τη χαρά με την Εθνική και μας δίνεις και εμάς χαρά, γιατί τουλάχιστον στον Ηρακλή μπορεί να μην... Χαιρόμαστε με αυτά που θέλουμε, αλλά από τη χαρά του ομοειδεάτη, του διπλανού μας, του συναθλητή, του συγχωριανού κτλ., του φίλου, πίστεψέ με ότι έδωσες και εσύ χαρά στους Ηρακλήδες που έμαθαν ότι ένα δικό μας παιδί πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ναι, ξέρω, έχει γίνει ένας ψιλοχαμός στα social media. Άστο, έχεις γίνει viral τώρα, να μην τα λέμε, έχεις γίνει viral, ναι, άστο. Όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα. Όλη ομάδα. Απολαμβάνουμε λίγο τις στιγμές, να σου πω την αλήθεια. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Να σε ρωτήσω για το ποδόσφαιρο τίποτα, όχι. Να μην σε ρωτήσω. Όχι, γιατί να μετριάσουμε τη χαρά τώρα με το ποδόσφαιρο. Να μην τη μετριάσουμε. Σταύρο μου, να είσαι γερός, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, να δώσεις τα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα της Εθνικής και του χρόνου να πάρετε και άλλη άνοδο και να είστε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά σαλόνια με ακόμα ένα μετάλλιο. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Σταύρο τον Δίτσι, που Ηρακλειδέας, που πήρε το χρυσό μετάλλιο μαζί με την εθνική ομάδα του μπάσκετ με αμαξίδιο. Αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να του δείτε από κοντά. Κλείνοντας, να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη από την Πάτμο, που μας ακούει. Γιώργο, καλησπέρα. Ο Φάνης του Τζιάρη στη συνέντευξή του είπε και κάποιες αλήθειες, οι οποίες θα πρέπει τουλάχιστον να μας προβληματίσουν. Αναφέρω μέρος των δηλώσεων του παρακάτω. Εγώ είμαι της άποψης ότι έπρεπε να γίνει ήδη γενική συνέλευση αντί για διαρκείας. Για το γενική συνέλευση συμφωνώ και εγώ. Αντί για διαρκείας, ας μαζέψουμε 10.000 κόσμος από 200 ευρώ για να κάνουμε όποια κίνηση θέλουμε. Αν θέλεις να λες ότι είσαι μεγάλη ομάδα και έχεις δυναμική, τότε πρέπει να το αποδεικνύεις. Αν κάποιος δει μεγάλη συμμετοχή κόσμου, τότε είναι εύκολο να έρθουν επενδυτές. Θα απαντήσω, φίλε μου Παναγιώτη, με το εξής. Για να βάλει οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε 10.000 κόσμος που λέει ο Φάνης από 200 ευρώ, πρέπει να έχουν και κάποιον που να τους εμπνέει. Πρέπει να έχουν και κάποιον που τους δίνει όραμα. Πρέπει να έχουν και κάποιον που να τους κάνει απλόχερα να δώσουν αυτά τα 200 ευρώ που λες και λέει ο Φάνης και οποιοδήποτε.
ποιος θα τους εμπνεύσει, ποιος θα τους δώσει το όραμα, τη δύναμη, την προοπτική, το όνειρο να πούνε εγώ θα βάλω 200 ευρώ να μαζευτούμε 10.000 να γίνει χάμος. Ποιος? Και μην πας μακριά. Το βόλεϊ που τσιρίζει, φωνάζει, ουρλιάζει, θέλουμε διαρκείας γιατί υπάρχει περίπτωση να μην πάρουμε αδειοδότηση, έχει δώσει 300 διαρκείας. Και μπράβο σε αυτούς που πήρανε, έτσι αλίμονο. Και δεν κατηγορώ αυτούς που δεν πήρανε. Αλλά μπορούμε ξαφνικά να λέμε θέλουμε 10.000 διαρκείας. Πώς? Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί το ράδιο Μαρμίτα. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή λόγω του αγώνα ΠΑΟ Κάγιαξ. Θα επανέλθουμε κανονικά στην ώρα μας 7 με 8 την Τετάρτη. Ακολουθεί ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ και τον εκλεκτό φίλο μου Αντώνη, το πρώην αθλητή του Στίβου του Ηρακλή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.